Ευχαριστώ πολύ. Τίνε και Στρίκ, παρακαλώ. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι απαραίτητη αυτή η ετήσια έκθεση για να καταπολεμήσει τις παραβιάσεις, αλλά μόνο αν συνοδεύεται από συγκεκριμένες δράσεις. Και πολύ σωστά αυτό το συμπέρασμα έδωσε και ο εισηγητής. Η πολωνική κυβέρνηση ξεπεράσει κάθε όριο. Δημοσιογράφοι, δικαστές φημώνονται. Οι πολίτες δεν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν μπορούν να δράσουν και γίνονται όλο και πιο σιωπηλοί. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για τις δράσεις κατά της Ουγγαρίας. Η τρέχουσα μάχη αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι μεταξύ δημοκρατίας και αυταρχικότητας. Το είπατε και εσείς, κύριε Ρέιντερς. Και δεν είναι μια ίση μάχη. Αν θέλουμε η δημοκρατία και το κράτος δικαίου να κερδίσουν, θα πρέπει να είμαστε πιο δυνατοί και πιο επίμονοι. Και το κράτος δικαίου στην έκθεση αυτή θα πρέπει να στηρίζεται από τα κράτη τα οποία κάνουν βήματα προς τα πίσω. Η Ελλάδα είναι ένα από αυτά τα κράτη. Σας παρακαλώ πολύ. Όχι ποινικοποίηση δημοσιογράφων και ΜΚΟ. Όχι βίες απομακρύνσεις pushback. Γιατί η ατιμορρησία τελικά οδηγεί στην αυταρχικότητα.